Κοιτάξτε, ομολογουμένως οι προηγούμενες ημέρες εκδήλωναν μια τέτοια τάση, με την έννοια ότι θα ανέβαινε σε επίπεδα τα οποία μπορεί να έφτανε προς τον καύσωνα, αλλά από ό,τι φαίνεται τα νεότερα στοιχεία είναι αρκετά αισιόδοξα και έτσι θα μιλήσουμε για ζέστη, περισσότερο ζέστη, υψηλότερες λίγο δηλαδή οι τιμές θερμοκρασίας, αλλά από ό,τι δείχνουν τα δεδομένα δεν φαίνεται να έχουμε έτσι την τάση για να δημιουργηθούν οι συνθήκες του καύσωνα και αυτό είναι ιδιαίτερα ευχάριστο. Τώρα αυτό οφείλεται στο ότι έχουμε μια θερμότερη αέρια μάζα η οποία σιγά σιγά από αύριο παίρνει σειρά. Το καλό βέβαια για το νησί μας είναι ότι κρατάνε λίγο οι άνεμοι, κάτι που και αυτοί παίζουν ένα σημαντικότατο ρόλο θα λέγαμε. Κρατάνε λίγο οι άνεμοι και έτσι θα κρατιέται μια ισορροπία ιδιαίτερα στις βόρειες παράκτιες ζώνες, γιατί οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα τις δούμε για το νότο και εκεί βέβαια και να μιλήσουμε για 36-38 βαθμούς Κελσίου ενδεχόμενα από την Τετάρτη, μάλλον από την Πέμπτη Παρασκευή και μετά, δεν είναι κάτι το οποίο είναι πρωτόγνωρο. Εκεί συνηθίζεται θα λέγαμε στα νότια του Ηρακλείου αυτές οι τιμές λόγω του βοριά που επικρατεί, του ασθενή βοριά, να εκδηλώνονται σε αυτές τις περιοχές. Πάντως η θερμή αυτή, η θερμότερη ας το πούμε ελαφρά αυτή αέρια μάζα είναι σίγουρο ότι θα προκαλέσει και στο νησί μας υψηλές θερμοκρασίες. Θα τις δούμε σιγά σιγά από αύριο αλλά σε μικρότερο βαθμό. Αρκεί να σας πω ότι αυτές τις μέρες παρά το γεγονός ότι εντάξει, παραπονιούνται κάποιοι αλλά αυτό είναι το καλοκαίρι. Οι θερμοκρασίες κυμαίνονται γύρω στους 30 βαθμούς σαν μέγιστες τιμές κυρίως στις βόρειες περιοχές. Ενώ στο νότο είναι λίγο υψηλότερες, βλέπουμε θερμοκρασίες οι οποίες είναι στους 32 με 33. Όσον αφορά τώρα από αύριο, θα δούμε τη θερμοκρασία να υπερβαίνει τους 30 βαθμούς και για το βόρειο κομμάτι, δηλαδή θα κυμαίνεται 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Οι βόρειοι άνεμοι φαίνεται ότι εξασθενούν κυρίως σε δυτικές περιοχές, αν και εξασθενούν βράδυ και πρωινές ώρες, γιατί το μεσημέρι κρατάνε λίγο-λίγο. Με την έντασή τους βέβαια να μην ξεπερνάει για τις δυτικές τα 3 και τοπικά 4 αμποφόρ. Ανατολικότερα, και λέω ανατολικότερα από το Ρέθυμνο δηλαδή και πιο ανατολικά και στο Ρέθυμνο όσον αφορά περιοχές ενδοχώρας, αλλά και προς το Ηράκλειο και προς το νομό Λασιθίου, οι άνεμοι πάλι θα πέφτουν το βράδυ, θα έχουν μια δυτική, βορειοδυτική κατεύθυνση ως επιτοπλίστων, βοριάδες όμως θα είναι στο νότο και η έντασή τους θα κυμαίνεται στα 3 με 4 αμποφόρ για τις βραδινές ώρες, αλλά κατά τη διάρκεια της ημέρας δεν αποκλείεται να φτάνουν μέχρι και τα 5 μποφόρ. Αυτό όμως δεν θα χαλάει τις θάλασσες, γιατί η ένταση των ανέμων στο κεντρικό Αιγαίο έχει εξασθενήσει και έτσι οι θάλασσες φαίνεται να έχουν μια καλύτερη εικόνα. Σίγουρα κάποιο σχηματισμό θα υπάρχει, αλλά όχι αυτός ο σχηματισμός που θα μπορούσε έτσι να κάνει τη θάλασσα αποκρουστική. Θα είναι καλά. Όσον αφορά τώρα τις επόμενες ημέρες, από την Τετάρτη και μετά, αφού το θερμόμετρο αρχίζει και ανεβαίνει λίγο-λίγο από αύριο, από την Τετάρτη και μετά ανεβαίνει λίγο περισσότερο και ιδιαίτερα Πέμπτη προς Παρασκευή. Εκεί θα δούμε το θερμόμετρο να κυμαίνεται από τους 32-34 μέχρι και 35 βαθμούς Κελσίου για βόρειες περιοχές. Γύρω στους 35 με 36 θα είναι για το νότο, για τις νότιες περιοχές και βέβαια μόνο σε τοπικό επίπεδο μπορεί να δούμε το θερμόμετρο να ξεπερνάει και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Και αυτό από ό,τι δείχνει τουλάχιστον θα συνεχίσει μέχρι τουλάχιστον και για το Σάββατο, όπου ίσως από εκεί και μετά να δούμε έτσι μια αποκατάσταση μιας μάζας η οποία θα είναι πιο ήπια θα λέγαμε, ώστε να δούμε και τις θερμοκρασίες και πάλι να επανέρχονται στα επίπεδα που είμαστε τώρα. Αυτό είναι το παρήγορο, κύριε Λέκα, ότι δεν θα φτάσουμε σε θερμοκρασίες που είναι πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου, τουλάχιστον εσείς εκεί στα Χανιά, ακόμα πιο ζεστά το ζήσατε στον προηγούμενο καύσωνα, δηλαδή μέχρι τους 44 βαθμούς Κελσίου ή 44 και κάτι. Είναι παρήγορο αυτό που λέτε, ότι είναι σωτήριο το μελτεμάκι, εξασθενημένο κάποιες ώρες, λίγο πιο ενισχυμένο κάποιες άλλες ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας, θερμοκρασία στα νότια μέχρι και τους 38 ή 39 βαθμούς Κελσίου, αλλά συνηθισμένος ο νότος της Κρήτης σε αυτές τις θερμοκρασίες εξαιτίας των συνθήκων που αναφέρατε, λίγο καλύτερα τα πράγματα στα βόρεια παράλια. Ναι, και νομίζω ότι αυτό είναι και το ελληνικό κριτικό μας καλοκαίρι. Εντάξει, γκρινιάζουμε λίγο καμιά φορά, αλλά δεν είναι αυτό. Και να σας πω όμως και κάτι άλλο, κυρία Δουλειράκη, έτσι για να καθιστούμε λίγο τα πράγματα. Δεν κατέγραψαν τα Χανιά 44 βαθμούς επίσημα.
Είναι απλά κάποιο σταθμό σε ένα σημείο. Ναι, σωστά, σωστά, σωστά. Δεν είναι το αεροδρόμιο, όπου μετριέται η θερμοκρασία επίσημα. Είναι από τις πιο ζεστές, θα λέγαμε, περιοχές. Κατέγραψε γύρω στους 38 βαθμούς Κελσίου. Κάτι που είναι και το λογικό. Το 38 με το 44 απέχουν μακράν. Εντάξει. Πολλές φορές είναι για εντυπωσιολογικούς λόγους. Δεν είναι πραγματικό. Μα είναι αυτή ήταν, όπως το είπατε κι εσείς, αυτή ήταν καταγραφή ενός σταθμού από αυτούς οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι. Και γι' αυτό το λόγο έκανε αυτή η είδηση και αυτή η θερμοκρασία τη συγκεκριμένη στιγμή ενδεχόμενα το γύρο όλης της Ελλάδας, έτσι. Δεν ήταν στο σύνολο των Χανίων, αλλά είπατε σε μία μόνο περιοχή. Μάλιστα. Και κάτω από, εντάξει, αδιευκρίνιστες συνθήκες. Γιατί μπορεί και εσείς να βάλετε έναν στο σπίτι σας, κάτω από συνθήκες οι οποίες... ή και σε ένα φαρμακείο να δείτε μια θερμοκρασία των 46-48 και να την κάνουμε ανακοίνωση παντού. Δεν ισχύει αυτό, έτσι. Εμείς κοιτάζουμε άλλα πράγματα. Σίγουρα εκείνο που μας ανησυχεί ή αυτό που βλέπουμε για να παρατηρήσουμε τις ροές είναι σε μια στάθμη πάνω από την επιφάνεια του εδάφους στα 1500 μέτρα, όπου εκεί οι ελεύθερες ροές δείχνουν θερμοκρασίες που βλέπαμε και κατά το παρελθόν. Η απόκριση τώρα των θερμοκρασιών στην επιφάνεια προφανώς έχει διαφοροποιηθεί για πάρα πολλούς παράγοντες και εν δυνάμει, θα λέγαμε, και ανθρωπογενείς. Λοιπόν, επιστροφή σε συνθήκες κανονικές Ιουλίου, είπαμε από την παραπάνω εβδομάδα και μετά, έτσι. Ναι, την Κυριακή δείχνει, αν δεν αλλάξει κάτι, γιατί δεν σας κρύβω, έδειχνε μια αρκετά έντονη θερμή εισβολή, θα επηρεάσει περισσότερο και πάλι την Ιταλία και την υπηρετική μας χώρα. Εμάς εδώ λίγο-λίγο μας το φέρνει πιο απαλά. Δεν ξέρεις όμως αν αλλάξει κάτι, γιατί είμαστε, ας το πούμε έτσι, κινδυνεύουμε από δύο πλευρές και φέτος τα έχουν βιώσει πάλι. Η Κύπρος, από τη μια είναι η Κύπρος που έχει πολύ θερμή εισβολή και από την άλλη έχει στην Ιταλία που έχει και αυτή θερμή εισβολή. Είμαστε εγκλωβισμένοι στη μέση αλλά με ποιότητα. Κάποια στιγμή, εντάξει, το περιμένεις ότι κάποια θερμή μάζα θα βρει μονοπάτι πάνω από εμάς, όπως βρήκε πριν από 10 μέρες περίπου, και κατά τη διέλευση της αυτή που είναι απόλυτα υγιής, πρέπει να το τονίσω αυτό. Είναι απόλυτα υγιής αυτό για την ατμόσφαιρα, για την εκτόνωσή της, για τη σωστή της λειτουργία. Αλλά εμείς βιώνουμε φυσικά συνθήκες που πραγματικά αγγίζουν αυτά τα όρια του καύσωνα, όπως λέμε πολλές φορές.